Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή, χαρούμενη, τυχερή και δημιουργική χρονιά. Με πολύ αγάπη, με υγεία και ευτυχία, ό,τι ποθείτε. Ήρθε ο νέος χρόνος, ελπίζουμε με τα δώρα, με τραγούδια και χαρά, όπως λέει και το γνωστό τραγούδι. Και εύχομαι όλοι να περάσατε καταπληκτικά. Εδώ είμαστε, λοιπόν, έχουμε να τα πούμε από πέρσι και έχετε τις καλύτερες ευχές όλων μας εδώ στην τηλεόραση Αιγαίου. Να πούμε βέβαια ότι ο καιρός είναι ο μόνος που δεν θυμίζει ότι είναι καρδιά του χειμώνα, διότι και όλη την χριστουγεννιάτικη και πρωτοχρονιάτικη περίοδο περάσαμε πάρα πολύ καλά, άνετα να περπατήσουμε, να κυκλοφορήσουμε, να ψωνίσουμε, να μετακινηθούμε, να επισκεφθούμε καταστήματα, ανθρώπους, φίλους, να βγούμε, να περπατήσουμε. Όλα αυτά λοιπόν άνετα και χαλαρά, γιατί ο ήλιος κάθε μέρα είναι εδώ, δίδει το παρόν. Βέβαια, δεν ξέρουμε. Ξέρουμε ότι δεν είναι φυσιολογικό και δεν είναι και αυτό που πρέπει για αυτήν την εποχή. Ο χειμώνας θα έρθει, τι παλτό να αγοράσει κανείς, έτσι. Ούτε για την αγοραστική κίνηση σε κάποια πράγματα δεν ήταν αυτό που πρέπει, διότι δεν μπορεί ο μετεωρολόγος να σου λέει ότι κάπως έτσι διαφαίνεται ίσως το πρώτο τρίμηνο του 2023. Είναι ανησυχητικό. Το κατανεγούμε όλοι μας. Φυσικά κάποιοι στην πατρίδα μας και όχι μόνο απολαμβάνουν τη θάλασσα, όπως και οι φίλοι μου χθες και πολλές άλλες κυρίες και φίλοι εκεί κάτω στα Κασόνια που έκαναν τον μπανάκι τους και μπράβο τους. Όμως αυτός δεν είναι ο χειμώνας που πρέπει. Ας ελπίσουμε ότι με κάποιες βέβαια έτσι μικρές αναλαμπές θα έχουμε και ηλιόλουστες μέρες παρακάτω, αλλά να έρθει και ο χειμώνας και οι θερμοκρασίες που πρέπει και η βροχή που τη χρειαζόμαστε κτλ. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ υλικό να δείξουμε. Καταλαβαίνετε, προσπαθούμε να τα φέρουμε όλα βόλτα, έτσι ώστε να σας δώσουμε τη χαρά και τη δυνατότητα, είτε είσαστε εδώ κοντά μας, στον δικό μας χώρο, του τόπου μας, του νησιού μας, είτε είσαστε πολύ μακριά, να έχετε λοιπόν τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε όλα αυτά που έγιναν, έτσι. Να μην τα δείχνουμε και τα λέμε μόνο μέσω Facebook, αλλά να παρακολουθήσετε πολύ περισσότερο υλικό μέσα από τη ζωντανή εκπομπή μας. Οπότε θα σας πω περίπου το σχέδιο που θα ακολουθήσει. Είπαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τον εμπορικό μας δρόμο, την παραμονή της πρωτοχρονιάς που καταλαβαίνετε πόσο όμορφα ήταν τα πράγματα. Μια υπέροχη λοιπόν νύχτα, όπου εκεί στις 7 παρά βρεθήκαμε κι εμείς, γιατί ήρθε το τρενάκι με τον Άι Βασίλη έξω από το σχολικό κέντρο του Γιώργου Ακλαβιώτη, γιατί ψιλοχιόνιζε σε εκείνο το σημείο, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο και ήταν όλοι χαρούμενοι, μικροί, μεγάλοι, να ανταλλάσσουν ευχές. Ήταν ο κύριος Δήμαρχος Δημήτρης Γιακομιχάλης, εκεί στην είσοδο του σχολικού κέντρου, λίγο μετά η κυρία Αντιδήμαρχος, η Ρένα Μαγκάκη, πάρα πολλοί άνθρωποι, όπως καταλαβαίνετε, που θέλησαν να σταθούν και να μοιραστούν όλα αυτά τα οποία ήταν σε εξέλιξη. Ήρθε η φιλαρμονική μας, ήταν εκεί ο Άι Βασίλης και το ξωτικό, έπεσαν βεγγαλικά και δεν έπεσαν όπως σε κάτι άλλες περιοχές που είδατε τι έγινε. Σε εμάς έπεσαν υπέροχα, έτσι όπως έπρεπε, έτσι όπως ξέρουμε, με την πολύχρονη εμπειρία του Γιώργου, του Γιάννη Ακλαβιώτη και όλης της υπέροχης ομάδας τους. Ήταν πάρα πολύ όμορφα. Καταγράψαμε ευχές από όλους όσους θέλησαν να το μοιραστούν αυτό μαζί μας, από το μαέστρο μας της φιλαρμονικής, τον Νικόλα Μαμάκα, από τον κόσμο. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα πάμε στους επαγγελματίες μας, γιατί δείξαμε, αλλά πιστέψτε με, έχουμε ακόμη πολύ υλικό. Και στο τρίτο μέρος θα πάμε στην κοπή της πίτας που έγινε του Δήμου Καλλιμνίων στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου, με ευχές, με μηνύματα πιπεράτα για το παρακάτω, για τη χρονιά αυτή που έχει την ιδιαιτερότητά της, με κάλαντα από την μπάντα του στρατού μας, τα φανταράκια μας εκεί, τον Παντελή, τον Πετρίδη, τον Τυχερούλη να βρίσκει το φλουρί που το είχε βρει και στο σπίτι του, όπως είπε η μητέρα του, αλλά το βρήκε και εκεί. Μπράβο στο παιδί, γιατί πήρε την πενθήμερη άδεια που ζήτησε από τον Συνταγματάρχη ο κύριος Δήμαρχος να συμβεί αυτό και φυσικά ο κύριος Συνταγματάρχης το απεδέχθη με πολύ χαρά. Και η πρώτη δοξολογία επίσης που μένει για τον ερχομό του νέου έτους, που πάμε να πούμε, Γιώργο, ότι αγοράκι είναι το πρώτο μας παιδί. Σήμερα το πρωί λοιπόν πληροφορηθήκαμε με πολύ χαρά ότι στο νοσοκομείο της Καλλίμνου η κυρία Σαββίνα Δρή
γέννησε το παιδάκι της, ήταν ένα υγιέστατο αγοράκι, πολύ χαρά, σκόρπισε και ευτυχία στην οικογένεια, αλλά αγοράκι ήταν και το πρώτο μωρό που γεννήθηκε ένα λεπτό μετά τα μεσάνυχτα, γενικότερα στη χώρα μας. Ό,τι κι αν είναι, να ζήσουν τα μωράκια υγιέστατα, ευλογημένα και τυχερά, να τα χαίρονται οι οικογένειές τους. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τον εμπορικό μας δρόμο, με τον κόσμο που συγκεντρώθηκε, ο Άι Βασίλης, το Ξωτικό, το Τρενάκι, τα Βεγγαλικά, η Φιλαρμονική. Χαρές, χαρές και ευχές, γιατί μόνο αυτά ταιριάζουν σε αυτήν την πολύ σημαντική στιγμή. Μπράβο στο Γιώργο Αχλαβιώτη, σε όλη την οικογένεια για όλα αυτά που οργάνωσε και όλο το σύνολο πραγματικά μας έκανε να σκεφτούμε ότι ήταν μια υπέροχη νύχτα. Άι Βασίλης εδώ με το Ξωτικό. Σε δράση, μοιράζει τα δώρα, οι γονείς, ο κύριος Δήμαρχος. Πάμε να πλησιάσουμε λίγο, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα, καλή χρονιά με υγεία. Όλα τα καλά του κόσμου, σε όλους τους καλύμνους. Όπου και αν βρίσκονται. Τι ωραίο καιρό μας έκανε αυτές τις μέρες. Θαυμάσιο καιρό. Με το χωριό κάτω, τα παιδιά το ευχαριστήθηκαν. Ήταν οι γιορτές αυτές αφιερωμένες στα παιδιά του νησιού μας. Τα παιδιά. Από αύριο μπορεί σιγά σιγά να έρθει ο χειμώνας. Τώρα που κλείνουν οι γιορτές. Για πείτε μας, μετά τη δοξολογία θα έχουμε ποπή πίτας. Στο πνευματικό κέντρο. Στο πνευματικό κέντρο, βέβαια. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι να το γνωρίζει όλος ο κόσμος. Βέβαια, μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα. Ναι. Θα είναι οι στρατιώτες μας που θα φούν τα κάλαντα για την παιδική χορορία. Λόγω του γνωστού γεγονότος δεν μπορεί, δυστυχώς. Δεν πειράζει. Όλα καλά, με το καλό να μπει ο νέος χρόνος. Και να έχουμε την υγειά μας. Να είμαστε γεροί, δυνατοί, δημιουργικοί και αγαπημένοι. Όταν έχουμε την υγειά μας, από εκεί και πέρα υπάρχει δημιουργία. Πολύ σωστά, έτσι είναι όπως το λέτε. Λοιπόν, να χαρούμε την βραδιά, βέβαια. Να χαρούμε εδώ τον κόσμο που ήρθε. Τελικά το σχολικό κέντρο είναι σημείο αναφοράς. Βέβαια, κάθε χρόνο. Ο Γιώργος, πλέον, οι εκδηλώσεις που κάνει έχουν γίνει θεσμός. Μα κάθε χρόνο πίνουμε εδώ κρασάκι ανάμα, είτε κάνει πάρα πολύ κρύο είτε όχι, δεν μας πνοεί τίποτε. Ακριβώς. Αλλά και χιονίζει, όπως και λέμε. Καλή χρονιά να έχουμε με ηλικία. Είμαστε όλοι καλά. Τώρα περιμένουμε και τη Δημοτική Φιλαρμονική. Βέβαια, είναι στο λεωφορείο και κατεβαίνουν. Κατέβηκαν τώρα, έρχονται πεζοί. Γι' αυτό και εμείς. Μας ενημέρωσε ο μαέστρος. Περιμένουμε από πολύ χαρά. Χρόνια παιδιά πολλά, χρόνια πολλά ευλογημένα. Γεια σου Σάβα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά παιδιά. Γεια σου Μανώλη. Καλησπέρα Μανώλη και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε. Υγεία, χαρά και αγάπη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ είναι και το Τρενάκι. Εδώ και ο Βασίλης που χορεύει με το Ξωτικό μας. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί έτσι το καλή ημέρα. Καλησπέρα Γιώργο Αχλαβιώτη. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Υπέροχα. Αμέσως. Εδώ είναι η μισή Κάλυμνος, κύριε Αχλαβιώτη. Το κάλεσμά σας. Ευχές πολλές σε όλο τον κόσμο. Να είναι καλά, υγεία και να είναι πάντα ευτυχισμένοι. Αυτό θέλουμε. Χαρά και ευτυχία τέτοια. Στα σπιτικά όλου του κόσμου. Ευχαριστώ. Υπέροχη βραδιά και όλος ο κόσμος είναι εδώ. Γεια σου, Άι Βασίλη μου. Χρόνια πολλά, Άι Βασίλη. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Ευτυχισμένα, ειρήνη, υγεία, ελπίδα, αγάπη σε όλο τον κόσμο. Αμήν. Βέβαια η Αυστραλία έχει ήδη ξεπεράσει το 2022. Έχει ήδη πατήσει έτσι Γιώργο για τα καλά. Τι εικόνες είδατε από τα παιδιά? Υπέροχες εικόνες. Πολύ ωραία πήγε ο χρόνος στην Αυστραλία, στο Ντάρβιν είμαστε. Και σε όλα γενικά, ευχόμαστε καλή χρονιά με υγεία. Να είστε καλά, να τα δώσετε και πάλι τα παιδιά σας και να σας περιμένουμε και πάλι να επιστρέψετε το καλοκαιράκι. Πρώτα έτσι, όλα καλά. Και του χρόνου να είμαστε όλοι καλά και να ανταμώνουμε σε υπέροχες στιγμές. Χρόνια πολλά, Γρηγόρη μου. Καλή χρονιά. Για πολλά με υγεία. Πάρα πολλοί κόσμος, αδιαφόρητο, δεν το περίμενα ότι θα ήταν τόσο ασφυκτικά. Είναι
Θυμίζει τη λευκή νύχτα. Ναι. Εκείνη τη νύχτα που όλοι ήταν έξω. Μόνο που δεν είχαμε αυτοκίνητα. Έτσι δεν είναι, δεν πειράζει. Αλλά έχει δείξει το ομορφιά με τα φρυντικά. Έτσι, έτσι. Όλοι είναι χαρούμενοι. Όλοι αναμένουν με ελπίδα και χαρά τη νέα χρονιά. Που ελπίζουμε σε όλους να είναι οι καλύτεροι. Έπιες από την κυρία Δήμαρχο. Μια πολλά σε όλο τον κόσμο. Καλήνιους του εξωτερικού που μας βλέπουν, τους ομογενείς μας, χαρούμενες γιορτές, μια χρονιά δημιουργική να έρθει, γεμάτη υγεία, μόνο με χαρές και όλα δεξιά για όλο τον κόσμο. Αμήν. Και σε εσάς καλή δύναμη στο σημαντικό έργο σας. Αμήν. Καλή δημιουργική χρονιά. Αμήν, ό,τι επιθυμείτε. Αυτό είναι και μόνο, υγεία και δημιουργία. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, να είστε καλά. Καλή χρονιά με υγεία. Χρόνια πολλά και αμήν. Χρόνια πολλά με υγεία. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, παιδιά. Ω, άρχισαν τα δεκαετικά. Υπέροχη νύχτα, ξέχαστη. Υπέροχα, υπέροχα. Να είμαστε όλοι καλά. Χρόνια πολλά, παιδιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά με υγεία. Χρόνια πολλά. Τι ωραία τα παιδιά μας με τα τριγωνάκια. Χρόνια πολλά, κούκλα μου. Καλή χρονιά με υγεία. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Καλή πρόοδο στα μαθήματα και ό,τι ποθείτε.
χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, στους Απανταχού Καλλίνιους, σε όλους τους Έλληνες που υποέφεραν αυτή τη χρονιά και τις περασμένες, ένα μήνυμα αισιοδοξίας, χαράς σε όλους μας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, ευτυχισμένα. Υπέροχα. Γεια, καλή χρονιά. Καλή χρονιά με υγεία, ό,τι ποθείτε. Χρονιά πολλά, καλή χρονιά με υγεία. Χρονιά, αγάπη μου. Χρονιά σας πολλά. Συγχαρητήρια. Υπέροχα. Καλά, αμήν. Χρονιά πολλά, χρονιά πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά με υγεία. Χρονιά πολλά, καλή. Συγχαρητήρια σε όλους. Δημήτρη. Με τη φιλαρμονική θα περάσουν και από την κάθοδο του εμπορικού δρόμου για να σκορπίσουν γάλαντα, τραγούδια και ευχές σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά, υγεία και χαρά. Καλή χρονιά, όμορφη και δημιουργική. Χρόνια πολλά, αγάπη μου, καλή χρονιά με υγεία, να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Πάμε να συνεχίσουμε και να σταθούμε στον εμπορικό μας κόσμο, όπου πόσο χαιρόμαστε να είμαστε κοντά σας, να μοιραζόσαστε, κάνοντας ένα μίνι απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, πώς αυτή ήταν και τι έτσι προσδοκίες έχουμε. Πραγματικά η πρώτη βάση για όλους μας είναι η υγεία. Να είμαστε όλοι υγιείς, να μην υπάρξει κανένα συννεφάκι στον ορίζοντα για κανένα άνθρωπο μικρό ή μεγάλο μέσα στη χρονιά, αλλά και για κάθε μελλοντική χρονιά. Το δεύτερο είναι να είμαστε μονιασμένοι, αγαπημένοι, να προσπαθήσουμε καθένας από τον χώρο της εργασίας του για την καλύτερη πρόοδο, προκοπή και ευημερία. Να είμαστε όλοι καλά, να είναι μια χρονιά τυχερή που θα μας λύνει πιο γρήγορα
θέματα τα οποία εμφανίζονται και το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα βαρεθούμε σε μια χρονιά που αναμένουμε πασχαλινές μέρες να έχουμε εθνικές εκλογές, λίγο μετά τα των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών. Καταλαβαίνετε, ειλικρινά δεν θα βαρεθούμε καθόλου. Να στείλουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας στην Ομογένεια. Να στείλουμε στους ναυτικούς μας όλους που βρίσκονται αυτή την ώρα σε κοντινές ή μακρινές θάλασσες. Να σας πω βέβαια και να μεταφέρω από τον Αντώνη Μιαούδη, το συνεργάτη μου, τις εγκάρδιες ευχές του για καλή χρονιά. Έκαναν Χριστούγεννα στο Ντάρουιν, έφυγαν την άλλη μέρα για το Σίδνεϊ. Είναι εκεί με την αγαπημένη του κόρη και όλη την οικογένεια και θα ταξιδέψει και στην Αδελαϊδα, όπου του είπα να μεταφέρει φιλιά και ευχές στον Γιώργο Διακομιχάλη, που διατηρεί το μεγάλο ζαχαροπλαστείο Κάλυμνος, η ωραία Κάλυμνος, και φυσικά τους περιμένουμε όλοι στο καλοκαίρι. Σας μεταφέρω όμως το μήνυμα από τον πρόεδρο της Πανκαλυμνιακής Επιτροπής Αμερικής, τον κύριο Νικόλα Καλουρί, και όλο το Δέλτα Σίγμα, πρόεδρος παράλληλα του Συλλόγου Καλυμνίων του Κέμπελ Οχάιο. Από όλους λοιπόν εκεί, αλλά πρωτίστως από τον πρόεδρο, κύριο Νικόλα Καλουρί, εγκάρδιες και ολόθερμες ευχές για καλή, δημιουργική, τυχερή και ευλογημένη νέα χρονιά. Έτσι, και προκοπή και χαρά στο σπιτικό του καθενός από εσάς. Τον ευχαριστούμε για το μήνυμά του και για τις ευχές και όλους εσάς. Και πάμε να ξεκινήσουμε εδώ στη γειτονιά μας, στο κέντρο της πόλης, όπου είδαμε τον αγαπητό μας Σοφρόνη Καβουκλή από τον επαγγελματικό του χώρο, όπου συναντήσαμε εκεί και τον πατέρα Τίτο και μας έδωσαν τις πρωτοχρονιάτικες εγκάρδιες ευχές τους. Καλημέρα και χρόνια πολλά, Σοφρόνιέ μου. Μια χρονιά τελειώνει με τις δυσκολίες της, με τις ωραίες στιγμές της, με την πίεσή της. Έτσι, τι μας αφήνει? Μας αφήνει τουλάχιστον ένα μεγάλο ποσοστό καλών εντυπώσεων. Αυτό. Μας την αφήνουμε εμείς υγιέστατη πάνω απ' όλα. Εντάξει, είχε τα περιεργά της. Και ποιος δεν είχε. Αλλά δόξα τω Θεώ όλα καλά όμως. Αυτό θέλουμε. Καλό, όλα καλά. Τώρα περιμένουμε τη νέα χρονιά με το καλό. Υγεία, χαρά. Να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Κάθε όνειρό της πραγματικότητα, να είναι χαρούμενοι, ευτυχισμένοι και καλή δύναμη σε ό,τι εμπόδια. Και εγώ εύχομαι στην οικογένειά σου χρόνια πολλά, ευλογημένα. Ευχαριστώ. Υγεία, χαρά και ευτυχία, ό,τι ποθείτε. Να είμαστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί, ο καθένας από το πόστο του να εκπληρώνει όλα όσα πρέπει. Αυτό. Έτσι, να είσαι καλά, καλέ μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μια που είμαστε εδώ, πατέρα Τίτο, δεν θα σας αφήσουμε έτσι. Να ακούσουμε τις όμορφες ευχές σας για αυτή τη νέα χρονιά που σε λίγο ανατέλει και πάντα αναπτερώνεται η ελπίδα. Καλή χρονιά. Κάθε προσδοκία πραγματικότητα σε όλο τον κόσμο. Χαρά, υγεία. Ελπίσαν επί τον Κύριο και από Θεού άρξαστε. Ακριβώς. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά ευλογημένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε όλο τον καλλιμνιακό λαό, σε όλη την Ελλάδα. Στους ναυτικούς μας. Στους ναυτικούς, βέβαια. Στους ομογενείς μας. Στους συνηθισμένους, στους ομογενείς που ζούμε τον νόστο, το μεγαλύτερο σαράκι. Ακριβώς. Στον άνθρωπο η νοσταλγία της πατρίδας. Πολύ σωστά. Γρήγορα να δώσει ο Θεός να έρθουν και αυτοί κοντά μας, ειδικά το καλοκαιράκι. Έτσι είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για χαρά σε όλο τον κόσμο και σε ένα προσωπικά. Ευχαριστώ καλά. Να είμαστε καλά. Και τους παραβρισκόμενους. Όλοι να είμαστε καλά, αγαπημένοι και με υγεία. Να σε καλά σου χρόνια μου. Ό,τι καλύτερο. Χρόνια πολλά, ευλογημένα. Και πάμε να συνεχίσουμε εκεί προς τα Βασιλικά, όπου σταθήκαμε στο σούπερ μάρκετ της οικογένειας Μαγκούλια. Εκεί λοιπόν για να πάρουμε και να ακούσουμε τον αγαπητό μας Γιάννη Μαγκούλια, που μας μίλησε για το πώς κλείνει η χρονιά, για την δουλειά τους, για τους στόχους τους, για τις ευχές τους προς όλο τον κόσμο. Και εμείς τους ευχόμαστε μια καλή και τυχερή δημιουργική νέα χρονιά με χαρά και αγάπη. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε. Καλημέρα κύριε Μαγκούλια και χρόνια πολλά. Επίσης. Πώς πήγε λοιπόν αυτή η χρονιά?
Ήταν καλή, μας αφήνει ωραίες αναμνήσεις. Καλή ήταν, δημιουργική ήταν. Πολύ ωραία. Καλή ήταν, δόξα τω Θεώ. Έτσι. Χαίρομαι να μας αφήνει ωραίες εικόνες, ωραίες στιγμές, οικογενειακές, επαγγελματικές. Από όλα. Με το θέμα του COVID, έτσι, λίγο βραχυκυκλώσαμε τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, πριν δύο χρόνια που είχαμε ακόμα την πανδημία, τώρα ο κόσμος... Και πάλι είναι σε φυσιολογικούς. Και πάλι έχει μεταλλαχθεί. Έτσι. Έχει επανέλθει. Είναι πιο σοφή ιστορία, πιο μαλακά. Ο κόσμος προστατεύεται πιο πολύ. Το έχει πάρει χαμπάρι ότι πώς πρέπει να προφυλάσσεται. Βεβαίως. Και δόξα τω Θεώ, καλά πάντα. Και οι ρυθμοί της δουλειάς σας έχουν πάει στα παλιά καλά επίπεδα. Ναι. Αυτό, χαίρομαι. Πάτε, άλλωστε, άλλωστε εδώ ακριβώς, εδώ είναι τριγύρω, πιο γειτονεμένα, είναι μια διαφορετική εικόνα. Ναι. Στο χώρο το δικό σας και χαίρομαι γι' αυτό. Θεό, καλά ήταν. Βέβαια σας έχω πιάσει πολλές φορές να μιλάτε με ανοιχτή γραμμή με το εξωτερικό, με την ομογένεια. Έχουμε, όπως όλοι έτσι, μας, φίλοι, έχουμε... συμμαθητές παλιοί, γνωστοί θέλουν να μοιραστούν το αυτό που ζείτε από την Κάλυμνο, έτσι. Όλοι, ναι. Θέλανε να έρθουν τα δύο χρόνια τα προηγούμενα, ήρθανε πέρσι και πρώτα δύο φέτος. Μπράβο, μπράβο, ελπίζουμε χαίρομαι. Να έρθουν πάλι. Η λαχτάρα τους είναι μεγάλη. Φυσικά. Φυσικά. Και σε αυτούς όλους είναι θέλουμε να απευθυνθούμε. Πολύ Έλληνες από εμάς. Πολύ σωστό. Η καρδιά τους χτυπάει δυνατά και ελληνικά. Ναι. Άρα σε όλους αυτούς, στους ναυτικούς, στους ομογενείς, σε όλο τον κόσμο να δώσουμε τις ευχές μας. Πάνω απ' όλα υγεία, το έχω ξαναπεί αυτό. Για μένα το πρωτεύον είναι η υγεία. Ακριβώς. Και όλα τα υπόλοιπα. Ευημερία, μια δημιουργική χρονιά για όλο τον κόσμο. Όλα να πάνε καλά. Τίποτα άλλο. Να τους περιμένουμε όλους το καλοκαίρι να ζήσουμε όμορφες στιγμές. Να χαίρεστε την οικογένειά σας. Χρόνια πολλά χαρούμενα και ευλογημένα. Και μια όμορφη, τυχερή και δημιουργική χρονιά για όλους. Με πολύ υγεία. Με πολύ υγεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακριβώς. Όλα τα άλλα μπορούμε να βάλουμε τις βάσεις και να τα προγραμματίσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να περάσετε όμορφα. Σε όλο τον κόσμο, χαιρετισμούς και να είναι όλοι υγιέστατοι. Γερό. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που μας στιμάει και μας προτιμάει. Βεβαίως, βεβαίως. Ευτυχισμένη νέα χρονιά, κύριε Μαγκουλιά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά χαρούμενα, με υγεία. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, με υγεία. Έτσι, να είμαστε όλα καλά και να ανταμώνουμε μόνο σε ωραίες στιγμές. Έτσι, υγεία, υγεία. Υγεία. Μόνο ευχαριστώ υγεία. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά, ευλογημένα. Και ελάτε σε αυτό το μέρος της εκπομπής, αγαπητοί μου φίλοι, να πούμε πως έχουν δίκιο οι φίλοι που μου λένε ότι επίκαιρο όσο ποτέ το να λέμε ανάμεσα στις ευχές μας και ειρήνη στον κόσμο. Πραγματικά, πραγματικά δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Έτσι, να επανέλθει παντού η ειρήνη στον κόσμο ανάμεσα στις ευχές που πρέπει να λέμε καθημερινά. Και υγεία, υγεία πραγματικά σε όλους τους ανθρώπους. Μικρούς και μεγάλους που είτε ήδη ταλαιπωρούνται και περνούν δοκιμασίες, είτε είναι μόνοι τους, είτε έχουν διάφορα δύσκολα πράγματα να αντιμετωπίσουν. Εμείς θα πάμε μέχρι το ισόγειο του πνευματικού μας κέντρου. Εκεί ο φούρνος Κλίμη, η οικογένεια Κλίμη, είχε προετοιμάσει πάρα πολύ ωραίες βασιλόπιτες και όχι μόνο, με κρασί ανάμα και πάρα πολλά άλλα για όλους τους φίλους, τους καλεσμένους, και τους πολιτικούς μας που βρέθηκαν εκεί, το στρατό, από τα παιδιά και από την ομάδα που μας είπαν τα κάλαντα και ήταν πάρα πολύ όμορφα. Κοπή της πίτας λοιπόν του Δήμου Καλυμνίων, οι πρώτες ευχές, οι πρώτες δηλώσεις, κάλαντα από τα φανταράκια μας και αμέσως μετά όσοι φίλοι και από τους πολιτικούς ήταν εκεί κοντά, προσπαθήσαμε να πάρουμε τις ευχές τους και να τις ακούσουμε. Καλό θα είναι βέβαια να προσέχουμε λίγο γιατί ξέρετε... Όταν γράφει το βίντεο, δεν μπορεί ο άλλος να φωνάζει. Γιατί όταν φωνάζει, μέσα στις ευχές ακούγεται και εκείνος. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Πάμε να το δούμε. Του Χριστού, μισθή του Δεσπότου, των φωστήραν των φαϊνών, των εγκεσαρίας και καπατοκορχώρα, βασιλείων των μεγάλων, εμνηστημίσομαι. Καλή χρονιά, με υγεία και να είναι
χρονιά ειρήνης, κόβοντας αυτή τη βασιλόπιτα, εγώ θέλω να κάνω μια απλή ευχή. Η χρονιά που έρχεται είναι χρονιά με πολλά ενδιαφέροντα. Θα έχουμε 2 βουλευτικές εκλογές και 1 δημοτική εκλογή. Σε αυτή την σύγκρουση με την καλή έννοια του όρου που θα βρεθεί και η τοπική μας κοινωνία, εγώ εύχομαι να αναδειχθούν θέσεις τέτοιες έτσι ώστε το νησί να κάνει ένα βήμα ακόμα πιο μπροστά. Να αποφύγουμε αντιπαραθέσεις στήρες, να είναι θέσεις και προτάσεις για το καλό αυτού του νησιού και βέβαια για να γίνουν όλα αυτά θα πρέπει να έχουμε την υγειά μας. Τελικά όπως εξελίσσεται η πορεία και της τοπικής μας κοινωνίας αλλά και γενικότερα, θα έλεγα ότι η υγεία, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, είναι ότι πιο πολυτιμότερο αγαθό πρέπει να επιδοτούμε όλοι. Έκλεισε το 22. Στο κομμάτι των ανθρώπων που έφυγαν από κοντά μας, θα έλεγα ότι η κατάσταση ήταν τραγική. Ελπίζομαι η ανατολή του νέου χρόνου, το 23, να είναι τελείως διαφορετικό, γιατί νομίζω ότι το αξίζομαι και ως τοπική κοινωνία. Χρόνια πολλά σε όλους, σε προσωπικό επίπεδο, σε συλλογικό επίπεδο. Νομίζω ότι το 23 πρέπει να το κάνουμε όλοι να είναι καλύτερο. Χρόνια πολλά σε όλους. Και να συγχαρώ τις κυρίες, οι οποίες με τον τρόπο με τον οποίο έκαναν και τις βασιλόπιτες και ό,τι θα ακολουθήσει, αξίζουν πραγματικά συγχαρητήριο. Χρόνια πολλά. Καλημέρα, καλή χρονιά σε όλους. Να ευχηθώ κι εγώ για το νέο έτος, υγεία. Τελικά είναι το πολύτιμότερο αγαθό, το γνωρίζουμε όλοι, πολλές φορές δεν το σεβόμαστε, αλλά αυτό που πρέπει να προσέχουμε είναι η υγεία μας, όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Εγώ θέλω να ευχηθώ σε όλους τους συμπολίτες μας, σε όλα τα νησιά μας, την Αστυπάλαια, την Κάλυνο, Λέρο, Λειψούς, Πάτμος, Αγαθονήσι, Τέλεντος, Ψέριμος, Κίναρος, Φαρμακονήσι, όλα τα νησιά. Κάτοικοι μας να έχουν υγεία. Επίσης να ευχηθώ στους ομογενείς μας και στους μετανάστες μας, οι οποίοι τόσα προσφέρουν στα νησιά μας, σύντομα να βρεθούν πάλι κοντά μας, στις οικογένειές τους. Και βέβαια επειδή είμαστε νησιά που έχουμε πάρα πολλούς ναυτικούς, εύχομαι, επειδή αυτοί οι άνθρωποι ταξιδεύουν για έναν και μοναδικό σκοπό, για να ζήσουν η οικογένειά τους, γρήγορα αυτό να επιτευχθεί, να γίνει πραγματικότητα και να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Χρόνια πολλά σε όλους μας, καλή χρονιά με υγεία. Yeah.
βασιλείου εορτή, ήρθα να σας χαιρετήσω με την πρέπουσα ευχή. Από τον κύριο Συνταγματάρχη. Καλή χρονιά με υγεία σε όλο τον κόσμο. Η υγεία τελικά είναι το πολυτιμότερο αγαθό που έχουμε, κυρία Κουκιαίνη. Γι' αυτή πρέπει να προσέχουμε όλοι μας. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι μπορεί να έρθουν. Βέβαια για να προχωρήσει ο άνθρωπος θέλει και άλλα πράγματα. Έτσι, να έχουμε αισιοδοξία, ελπίδα, χαμόγελο, προκοπή σε όλους. Σε όλα τα σπιτικά, κάθε οικογενειακή και προσωπική ευτυχία στον καθένα. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία σε όλο τον κόσμο. Θα έλεγα επειδή όταν ξεκινάει κάτι καινούριο, όταν γεννιέται κάτι καινούριο, πάντα υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα, έστω και με συγκρατημένη αισιοδοξία και με την ευχή το 23 να είναι καλύτερο από το 22 και τα προηγούμενα χρόνια και βέβαια να επικρατήσει στον κόσμο η λογική, η σύνηση και η πολυπόθητη ειρήνη. Ειρήνη. Χρόνια πολλά, με υγεία σε όλο τον κόσμο. Έφυγε μια χρονιά δύσκολη, μια χρονιά με οικονομική κρίση, μια χρονιά με φτώχεια, μια χρονιά με πανδημίες, μια χρονιά με πολέμους. Έρχεται ένα νέο έτος, ένα νέο έτος γεμάτο ελπίδα. Ευχόμαστε αυτή η χρονιά να είναι μια χρονιά γεμάτη υγεία και να επιλύσει όλα τα προβλήματα όλων των ανθρώπων στον κόσμο. Η ειρήνη στον κόσμο πάνω απ' όλα και υγεία. Έχει ένα νέο έτος, να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο να είναι γεμάτο υγεία, αισιοδοξία, ελπίδα, να έχει επιτυχίες σε προσωπικό, επαγγελματικό, οικογενειακό επίπεδο, σε όλους τους Καλύμνους όπου και αν βρίσκονται, εδώ στους μόνιμους κατοίκους της Καλύμνου, στους ξενιτεμένους μας, στην Αυστραλία, στην Αμερική, παντού όπου βρίσκονται να είναι καλά, να περνάνε καλά με τις οικογένειές τους, να τους έχουν πάλι σύντομα κοντά μας, αποτελούν για μας πνεύμονα ανάπτυξης. Και βέβαια τους πεθυμάμε
γιατί είναι και συγγενείς μας και φίλοι μας. Και βέβαια στους ναυτικούς μας, που ορμόνται θάλασσες από τη γη, να έχουν καλές θάλασσες, να είναι υγιείς και σύντομα να είναι κοντά στους αγαπημένους. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, χαρούμενα, ευτυχισμένα, πάνω απ' όλα υγεία, αγάπη σε όλους καλύτερους, τους εμπερμένους μας, τους θαλασσινούς. Και να είναι σύντομα κοντά στην οικογένεια, διότι αυτές οι μέρες είναι οικογενειακή. Πολύ σωστά. Χρόνια πολλά. Εγώ θα ευχηθώ πρωτίστως όλοι να έχουμε υγεία. Η βάση είναι αυτό. Και επειδή ξεκινάει κάτι καινούριο και όλοι δίνουμε ευχές από καρδιάς, θέλω και εγώ να ευχηθώ την όποια αλλαγή, την όποια ανατροπή, τις όποιες ευχές θέλουμε να δώσουμε στους άλλους, ας τις ξεκινήσουμε πρώτα από τον εαυτό μας. Να έχουμε, να γίνουμε πρωτίστως καλύτεροι άνθρωποι. Πολύ σωστό. Να κοιτάξουμε μέσα μας και να έχουμε ενσυναίσθηση για όλο τον κόσμο. Θέλω να ευχηθώ στους ξενιτευμένους μας να είναι καλά, να είναι γεροί, δυνατοί εκεί που βρίσκονται και τους περιμένουμε με αγάπη στην πατρίδα. Χρόνια λοιπόν πολλά σε όλο τον κόσμο και πάνω απ' όλα να έχουμε την υγεία μας. Να ζεστάνουμε τις καρδιές όλων, να έχουν μια καλή δημιουργική με πρόοδο, με ευημερία, χρονιά, καλύτερη από τις προηγούμενες. Τόσο περάσει ο κόσμος με τα θέματα υγείας και όχι μόνο. Ακρίβειας. Και ακρίβειας και εργασίας. Πολέμου. Με όλα τα πόνερα. Με όλα τα πόνερα. Η νέα χρονιά να είναι δημιουργική, ευχάριστη, χαρούμενη, με πολλές πολλές επιτυχίες για την πατρίδα μας. Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και καλή δημιουργική χρονιά με υγεία. Να επαναλάβω λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, ότι αυτή η νέα χρονιά ξεκίνησε και με τη γέννηση ενός αγοριού στην Κάλυμνο, έτσι, το οποίο έδωσε μεγάλη χαρά και ευτυχία στην οικογένεια. Η μητέρα του, η Σαβίνα Δρή Θεοδοσίου, και όλη η οικογένεια να το χαίρονται και να είναι τυχερό και ευτυχισμένο. Πάμε όμως τώρα να δούμε λίγο πριν την κοπή πίτας πώς βρεθήκαμε στο Μητροπολιτικό Ναό του Σωτήρου Χριστού, όπου εκεί είχαμε την δοξολογία, την πρώτη, για τον ερχομό του νέου έτους 2023. 2023 λοιπόν γλυκές ευχές, σας θέλουμε και όλοι εμείς, εδώ από την τηλεόραση Αιγαίο, στο σπίτι σας, παντού όπου και αν βρίσκεστε, μέσα στην Κάλυμνο, στον ελλαδικό χώρο, στην Ομογένεια, στους ναυτικούς μας στις θάλασσες, να είσαστε όλοι γεροί, δυνατοί και ευτυχισμένοι και να ανταμώνουμε μόνο σε όμορφες στιγμές. Έτσι θα κλείσουμε, να ευχαριστήσουμε την Αργό, τη μεγάλη εταιρεία πετρολοειδών της οικογένειας Ψαρομπά, να ευχαριστήσουμε το Gymnasium for All του Γιώργου Μαύρου και θα είμαστε εκεί για να καταγράψουμε και τις δικές τους ευχές αλλά και τις δραστηριότητες. Και πάμε να κλείσουμε εμείς, να δούμε το τελευταίο μας ρεπορτάζ και να ανανεώσουμε για αύριο το τηλεοπτικό ραντεβού 12 και κάτι, που μαζί μας θα είναι από το Sydney ο Αντώνης Μιαούδης. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλή χρονιά. Thank you.
Yeah.